Σοφία ορθή, ακούσαμε του Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών κόκκος συνάπειος, ο λαβών άνθρωπος έβολεν εις κήπον εαυτού, και ύφξησε και γένετο εις δέντρον μέγα, και τα πετεινά του ουρανού κατασκήνωσεν εν της κλάδης αυτού. Και πάλιν είπε, τι νιωμιώσω την βασιλεία του Θεού, ομοίω εστί ζήμη ειν λαβούσα γενή ενέκρυψε εις αλεύρουσα τα τρία, έως σου εζημώθη όλων. Και διεπορεύεται κατά πόλης και κόμμας, διδάσκων και πορείων ποιούμενος εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της αυτό, Κύριε, οι ολίγοι οι σωζόμενοι, ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε εις ελθίδια της στενής πύλης, ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσου συνεισελθεί, και ούκ ισχύσου συν. Αφού ανεγερθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν, και άρξεστε έξω εστάνε, και κρούει την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν, και αποκριθεί σε ρήμιν, που κοίτα ημάς πόθεν εστέ. Τότε άρξεστε λέγειν, εφάγομεν ενωπιόν σου και επίωμεν, και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και ρί, λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, όταν όψεστε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, ημάς δε εκβαλωμένους έξω. Και ύξος είναι από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και ανακληθήσονται εν τη βασιλεία του Θεού. Και ύξος είναι από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και ανακληθήσονται εν τη βασιλεία του Θεού. Θα έρθουν δηλαδή, μας λέγει ο Κύριος, και από την Ανατολή και από τη Δύση και από τον Βορρά και από τον Νότο, από τα άκρα της γης, άνθρωποι οι οποίοι θα ενταχθούν στη Βασιλεία του Θεού, που δεν είναι άλλη από την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ανακλίνεται ως βρέφος μέσα στην Φάτνη, είναι αυτός ο οποίος εγκαθιδρύει τη Βασιλεία του στη γη και έλκει όλα τα έθνη, και τα έλκει για να τα θεραπεύσει, για να θεραπεύσει όλη την ανθρωπότητα από τα πάθη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει μία μελέτη και λέγει πως ο Κύριος για τις Αγίες του Γεννήσεως μας δίνει τη δυνατότητα να θεραπευθούμε από τα τρία κορυφαία πάθη, τον έρωτα του πλούτου, τον έρωτα των ειδονών και τον έρωτα της δόξας, αυτές τις τρεις άλογες αγάπες, τις οποίες αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι είναι τα στοιχεία του κόσμου. Όσα είναι, λέει, του κόσμου, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των οφθαλμών, η φιλαργυρία δηλαδή, και η αλαζονία του βίου, η καινοδοξία, και η επιθυμία της σάρκας που είναι η φιλιδονία, είναι αυτοί οι τρεις διεστραμμένοι έρωτες, οι τρεις άρρωστες αγάπες που προσβάλλουν όλους τους ανθρώπους. Και όλοι αυτοί οι οποίοι υποτάσσονται σε αυτές τις αγάπες είναι ο πονηρός κόσμος, ο οποίος όλος είναι ενάντιος
στο σκοπό του Θεού και εξουσιάζεται από τον νεοσφόρο. Γι' αυτό και λέγεται κοσμοκράτορας, όχι βέβαια διότι εκείνος κρατεί τα σύμπαντα και τον κόσμο και κυριαρχεί επάνω του ως έτσι παντοδύναμος κυρίαρχος, αλλά διότι οι άνθρωποι δυστυχώς υποτάσσονται εκούσια σε αυτόν, επειδή τρέφουν, υιοθετούν και τρέφουν τα πάθη, αυτά τα τρία βασικά πάθη της φιλαργυρίας, της φιλιδονίας και της φιλοδοξίας. Γι' αυτό και λέγει πάλι ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και πάλι όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Γι' αυτό ο μεγάλος εχθρός του Θεού, αυτός που αντιτίθεται στον Θεό, είναι ο κόσμος. Και ο Κύριος ημών ήρθε στη γη, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ήρθε για να πολεμήσει πρώτα με το σιωπηλό του παράδειγμα και ύστερα και στον κατάλληλο καιρό και με τον λόγο του και τη διδασκαλία του, ήρθε για να πολεμήσει αυτές τις τρεις άρρωστες αγάπες. Ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι έχει κάθε όφελος στα πρόσκαιρα αγαθά και ότι αυτά είναι που αξίζουν πραγματικά και πρέπει να επιδιώκει. Γι' αυτό λοιπόν και ή για να τα αποκτήσει αυτά ή για να μην τα χάσει, ξοδεύει σχεδόν όλο τον χρόνο που του έδωσε ο Θεός για να κερδίσει τα αιώνια αγαθά. Και έτσι η παρούσα του ζωή γίνεται ένα ατελεύθετο κυνήγι απόκτησης υλικών αγαθών και στη συνέχεια μια αγωνία διαφύλαξης αυτών των αγαθών. Και να πω, ο προαιώνιος Λόγος και Υιός του Θεού και Πατρός κατεβαίνει από τον ουρανό για να μας λυτρώσει από αυτή την πλάνη και να ξεριζώσει από τις καρδιές μας πρώτα αυτή την καταραμένη ρίζα όλων των κακών, τη φιλοργυρία, όπως την ονομάζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ρίζα πάντων των κακών, η φιλοργυρία. Πρόσεξε όμως πόσο ταλαιπωρήθηκε για την αγάπη μας ο Θεός, ο Κύριος μας, που διαμοιράζει τα πλούτη και τους θησαυρούς της παρούσης ζωής και της μέλουσας. Γιατί λέγει ο προφήτης Αγγέως, «Δικό μου είναι το αργύριο, δικός μου και ο χρυσός», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κι όμως, για σκέψου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πού είναι το παλάτι που γεννήθηκε ο Κύριος του Σύμπαντος, πού είναι οι προετοιμασίες, πού είναι οι μέρες, πού είναι το βασιλικό στρώμα, πού είναι τα βρεφικά περιραντήρια, οι λεκάνες που χρησιμοποιούνταν για τον εξαγνισμό, πού είναι η δορυφορία των δούλων, πού είναι η φωτιά και η ανάπαυση, πού είναι η συνδρομή των συγγενών και των φίλων. Ήσελθε μέσα στο μέρος και πρόσεξε το πτωχότατο σπήλαιο που γεννήθηκε και την ευτελέστατη φάτνη στην οποία ανακλήθηκε. Και όχι μόνο δεν θα βρεις τίποτε περιττό, αλλά θα βρεις και μεγάλη έλλειψη από όλα τα αναγκαία. Επειδή ο γλυκύτατός μου Ιησούς γεννιέται σχεδόν σε τόπο ακάλυπτο, κατά την ώρα του μεσονυκτίου, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, μόνος με μόνη τη μητέρα και τον υποτιθέμενο πατέρα, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς ζεστά φαγητά, τα συνηθισμένα στις γεννήσεις, έως και αυτών των πολύ πτωχών παιδιών, χωρίς τις ελλειπείς εκείνες αναπαύσεις του πτωχικού σπιτιού που είχε στη Ναζαρέτ. Για το περισσότερο, ότι χωριστά από αυτή τη φτώχεια, χωριστά από τη φτώχεια αυτή που διάλεξε ο Ιησούς με τη θέλησή Του, θέλει και άλλη, σχεδόν δίαιη, επειδή ορίζει να μην δοθεί σε αυτόν εκεί, στο σπήλαιο, καμιά υποδοχή και φιλοξενία από κανέναν άνθρωπο, για να διαφέρει από τόσους συμπατριώτες που ανέβηκαν στη Βηθλεέμ για να απογραφούν, οι οποίοι ήταν καλά εφοδιασμένοι, αναπαυμένοι και φιλοξενημένοι μέσα σε σπίτια.
όπως δηλώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγοντας, δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Και επειδή ο κόσμος αποστρέφεται, όχι μόνο αποστρέφεται τη φτώχεια και την νομίζει σαν μια μεγάλη ντροπή, αλλά διδάσκει τους ανθρώπους, αν και είναι φτωχοί, να υποκρίνονται φαινομενικά πως είναι πλούσιοι. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός δεν ντρέπεται για τη φτώχεια του, αλλά μάλιστα κάνει και επίδειξη της φτώχειας του. Και από μέν τους ουρανούς φωνάζει τους αγγέλους και από τους αυλούς και τα χωράφια καλεί τους ποιμένες για να τον προσκυνήσουν σε εκείνη την κατάσταση, την τόσο ανεφοδίαστη και φτωχική, σε εκείνο το θρόνο μιας ευτελεστάτης φάτνης και σε εκείνη την αυλή ενός πανιχρωτάτου σπηλαίου. Ω φτώχεια υπέρπλουτη, ω συγκατάβασης υπερύψιστη. Τώρα εσύ που μελετάς αυτές τις αλήθειες, τι λες? Ποιος από αυτούς τους δύο μεγάλους εχθρούς νομίζεις πως έχει δίκιο να σε νικά και να σε κυριεύει? Ο κόσμος ή ο Χριστός που νίκησε τον κόσμο? Ο κόσμος σε παρακινεί να ζητάς πρώτα τα επίγεγαθα και να τα θεωρείς σαν ένα μεγάλο καλό. Ο Χριστός σε συμβουλεύει και με το παράδειγμά Του και με τη διδασκαλία Του να ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και να καταφρονείς όλα τα καλά της γης σαν έναν πυλό. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Ακόμα σε συμβουλεύει να στερήσει και από αυτά τα υγιεινά καλά, ή κατά μέρος δίνοντάς τα ελεημοσύνη στους φτωχούς, ή και ολοκληρωτικά, απαρνούμενος τα πάντα με τη μοναχική ζωή και εξαγοράζοντας ένα θησαυρό στον Παράδεισο. Λοιπόν, εσύ και ως μαθητής του Χριστού και ως φρόνιμος και στοχαστικός, πρέπει να αποφασίσεις για να ακούσεις εκείνο που σου λέει ο Χριστός, παρά εκείνο που σου λέει ο κόσμος. Και όχι μόνο να το ακούσεις, αλλά και να το κάνεις έργο. Επειδή δεν είναι οι ακροατές του νόμου δίκαιοι κοντά στον Θεό, αλλά οι ποιητές του νόμου. Είναι αλήθεια πως δεν είσαι υποχρεωμένος ως λαϊκός χριστιανός να είσαι ακτήμονας και πάμπτωχος. Είσαι όμως υποχρεωμένος να υπολογίζεις τόσο λίγο τα πλούτη και τα χρήματα, ώστε για αυτά όλα μαζί να μην παρακινηθείς ποτέ να παραβείς κάποια εντολή του Θεού. Και τόσο να είναι ξεκολλημένη από αυτά η καρδιά σου, ώστε να τα έχεις με τόση προσπάθεια σαν να μην τα έχεις και να τα χρησιμοποιείς, δηλαδή να τα ξοδεύεις στα μάτια και περιτά και για τις ανάγκες σου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν πρέπει να τα ξοδεύεις στα μάτια και περιτά, αλλά να περιορίζεσαι στα αναγκαία. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, ώστε και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά του κόσμου αυτού να είναι σαν να μην ασχολούνται. Επειδή δεν θα διακέσει πολύ η μορφή αυτού του κόσμου, το λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Είναι πάνω σε αυτή την υπόθεση συμβουλέψου το Πανάγιο Βρέφος τον Ιησού και νιώσε ντροπή μπροστά του, επειδή μέχρι τώρα είχε τόση εκτίμηση και αγάπη τα πλούτη που το βρέφος αυτό τόσο τα καταφρονεί. Και αντίθετα είχες τόσο μίσος και καταφρόνηση για τη φτώχεια και την ευτέλεια που τόσο αυτό αγαπά. Και ζήτησε του συγχώρηση για όλα τα κακά που έκανες, ή για να αποκτήσεις πλούτο και υγιεινά αγαθά, ή για να χρησιμοποιήσεις αυτά. Και παρακάλεσέ του να σου δώσει χάρη, καθώς αυτός ενώ ήταν πλούσιος έγινε φτωχός για την αγάπη σου. Έτσι να γίνεις κι εσύ πτωχός για την αγάπη Του, για να πλουτίσεις από τη δική Του θεότητα. Και γι' αυτό παρακάλεσέ Του να μην σε αφήσει πλέον να πλανηθείς από τον κόσμο, αλλά ή όταν έχεις τα υπάρχοντά σου ή όταν τα στερήσει για την αγάπη του Κυρίου, να μην τα χρησιμοποιείς για άλλο σκοπό παρά μόνο και μόνο για να εξαγοράσεις με αυτά την αιώνια χαρά και ευδαιμονία, όπως γράφει και στις παροιμίες, λύτρο της ζωής του ανθρώπου, ο πλούτος αυτού, όταν ο άνθρωπος δηλαδή κάνει ελεημοσύνες και δεν προσκολάται στην ύλη, αλλά μοιράζεται τα αγαθά του με τους άλλους, τότε λυτρώνει την ψυχή του και αποκτά ουράνιο θησαυρό.
Το δε θεωρημό δόξα πάντοτε, αν και αήθει στο όνος του.